Καπέλο 20% στην έκτακτη εισφορά ακινήτων που επέβαλε η κυβέρνηση για φέτος και του χρόνου θα κληθούν να πληρώσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Δήμο Καρδίτσας, καθώς τους λογαριασμούς της ΔΕΗ αναγράφονται πλασματικά και όχι πραγματικά τετραγωνικά ιδιοκτησίας. Η προσάυξηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου πραγματικής επιφάνειας 100 τετραγωνικών θα κληθεί να πληρώσει έκτακτη εισφορά για 120 τετραγωνικά. Για παράδειγμα, κάποιος με ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών αντί να πληρώσει για φέτος εισφορά 500 ευρώ θα πληρώσει 600 ευρώ. Η επιβάρυνση είναι σημαντική και δημιουργεί μείζον θέμα. Το πρόβλημα αφορά όλους όσους έχουν ηλεκτροδοτήσει το ακίνητό τους πριν το 2000, καθώς από το έτος εκείνο και μέχρι σήμερα ο Δήμος δίνει βεβαίωση τετραγωνικών που ανταποκρίνεται στα πραγματικά τετραγωνικά του ακίνητου. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε πως η τακτική αυτή είχε ακολουθηθεί από τις δημοτικές αρχές μέχρι το 2000, με απότερο στόχο να είναι κατά 20% αυξημένα τα δημοτικά τέλη και ο Δήμος να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες. Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πήραν ρεύμα πριν το 2000 θα πρέπει να ελέγξουν το λογαριασμό της ΔΕΗ στη θέση που γράφει τα τετραγωνικά του ακινήτου τους για την επιβολή δημοτικών τελών και αν προκύψει διαφορά με τα πραγματικά τετραγωνικά να απευθυνθούν στο Δήμο για να γίνει η σχετική διόρθωση. Δεν θα είναι το τελευταίο χαράτσι. Πειραματισμούς στις πλάτες του ελληνικού λαού δεν χρειάζονται να γίνονται. Ακόμα. Ο κόσμος ούτως ή άλλως δεν έχει χρήματα να πληρώσει, είναι η έκτακτη φόρη, είναι ο φόρος επιτιδεύματος, έρχεται και αυτό για τα ακίνητα τώρα, πλέον αποτελεί μια ταφόπλακα για τον κόσμο και αυτό το νέο χαράτσι. Δυστυχώς ο κόσμος βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση. Επιβαρύνονται και οι άνεργοι και τα άτομα με δικές τις ανάγκες, εξαιρείται η εκκλησία μόνο. Μόνο η εκκλησία εξαιρείται, το ξέρω, αλλά δυστυχώς δεν κάνουμε, οι νόμοι είναι νόμοι. Δυστυχώς σας το λέω και πάλι, θα πληρώσει ο φτωχός λαός, ο φτωχός κόσμος.